techmania.gr, είναι ο Δημήτρη Χαμπράς εδώ πέρα. Μόλις ανακοινώθηκε το LG G5, έχω τη συσκευή στα χέρια μου. Να τη δούμε έτσι λιγάκι περιμετρικά στα γρήγορα, να πούμε τα χαρακτηριστικά της. Μπροστά έχουμε οθόνη 5,3 ίντσες, ανάλυση Quad HD. Έχουμε Snapdragon 820 στο εσωτερικό, καμερούνα πίσω 16 διπλή και 8 μπροστά. Το αποσπόμενο δεν μας αφήνει να το βγάλουμε τώρα γιατί θα κλείνει η συσκευή συνέχεια. Στο πίσω μέρος 40 κλικών αποτυπωμάτων και είναι και το power button. Φλασάκι πίσω. 4 GB RAM συσκευή, 32 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Η μπαταρία 2800 mAh, αλλά μπορούμε να την βγάλουμε και να την αντικαταστήσουμε. Η μνήμη είναι DDR4 να πούμε. Πάρα πολύ ωραία συσκευή. Κάτω είναι USB Type-C. Η οθόνη είναι πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε έτσι να δούμε ένα βίντεο ενδεχομένως. Είναι και 360 το βίντεο, δεν είχε κάποιο απλό δείγμα. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα η οθόνη, πολύ καλές γωνίες θέασης, λογικό και φόμενο. Και ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός, δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τώρα πολύ καλά, υποθέτω. Να το χαρτί, το βάλω κοντά στην κάμερα. Εδώ κάτω είναι το φτιάκι. Μικρόφωνο εδώ, μικρόφωνο πάνω, τζάκ για τα ακουστικά και υπέρυθρες πάνω επίσης, δεν έχουν φύγει. Να δούμε και την κάμερα. Είναι η γνωστή κάμερα της LG, το γραφικό της περιβάλλον. Πάρα πολύ γρήγορη. Έχει καινούρια modes μέσα. Pop-up, multi-view, έχει έτσι διάφορα. Ναι, πανοράμα, slow motion κτλ. Να δούμε από ποιότητα τι λέει. Ήδη έτσι παίρνω κάποια δείγματα. Η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή και εδώ πέρα δεν θεωρείται και πολύ καλός ο φωτισμός. Έχω και την αυτοκουτσουμάρα μου εδώ πέρα από την μπροστινή. Αρκετά καλή ποιότητα, πολύ φωτεινή κάμερα. Θα ανεβάσω και τα δείγματα, να τα δείτε. Τι άλλο, έχουμε το LG Kelp κλασικά. Ανακοινώθηκε η συσκευή επίσης με VR, με άλλα έτσι γκατζετάκια. Τα δούμε σε λιγάκι, αυτά τα έχει εδώ πέρα δίπλα. Και το LG Friends, συσκευούλες έτσι για να παίζουμε drones κτλ. Και από ό,τι φαίνεται η συσκευή είναι πάρα πολύ γρήγορη, ρολάρει εκπληκτικά. Οπότε νομίζω μας έχει καλυμμένους. Thank you. Τώρα το δίκτυο εδώ πέρα έχουν πλακώσει όλοι και δεν έχουμε πολλά να... πολύ ταχύτητα να δούμε. Εντάξει, προφανώς και ρολάρει άψογα. Πάρα πολύ ωραία συσκευή, ελαφριά στο χέρι, πολύ καλή έτσι, αίσθηση, παρότι έχει και την ασφάλεια πίσω. Δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούμε να περάσουμε ακόμα, θα το δούμε αναλυτικά όταν θα έρθει σε εμάς η συσκευή. Μόλις πήραμε και τα δείγματα από την κάμερα. Θα χαμηλώσω λίγο φωτεινότητα να φαίνεται πιο ωραία σε εσάς την κάμερα, πιο φωτεινά. Τα πάντα ανοίγουν ακαριά με 4 GB RAM, είναι λογικό και επόμενο. Δεν έχει κάποια benchmarks να τρέξουμε. Δεν έχει πολλά ομολογουμένως. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας έχει πολύ θόρυβο εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το κουμπί, το power button είναι το πίσω. Εδώ είναι κουμπί αυτό, πιέζεται. Ενώ το volume rocker έχει μεταφερθεί εδώ πέρα. Κάπου θα τις χαλάσει γιατί είχαμε συνηθίσει το σκηνικό με την αξομοίωση του ήχου πίσω. Αλλά εντάξει, αυτά συνηθίζονται, δεν είναι κάτι. Οπότε νομίζω θα είμαστε παραπάνω από καλυμμένοι. Πάντως η συσκευή είναι ιδιαίτερα ελαφριά στο χέρι, μεταλλόλο. Πολύ καλή δουλειά από την LG, πάρα πολύ όμορφη. Προσωπικά τουλάχιστον τα δικά μου γούστα μ' αρέσει.
Μένει μόνο να δούμε τι θα παίξει με τις διπλές κάμερες πίσω πιο αναλυτικά. Να δούμε έτσι και λίγο τις ρυθμίσεις. Έχει να βάλουμε έτσι εφέ από φιλ. Steady shot. Είναι το σταθεροποιητής εικόνας. HDR. Τα είδαμε αυτά. Και simple. Έχουμε και manual ρυθμίσεις. Με πάρα πολλές επιλογές εδώ πέρα. Η ισορροπία λευκού, focus, το white balance, όχι white balance, έκθεση, ISO, shutter speed για να ελέγξουμε ταχύτητα κλίστρου και την εστίαση. Πάρα πολύ ωραία. Άμα έτσι γουστάρετε πιο να πειραματίσετε με την κάμερα, είναι ό,τι πρέπει. Δεν έχω κάτι άλλο, 2800 ISO, πάρα πολύ ψηλά. Να δούμε ας μέχρι τι πάει. Πάει μέχρι 3200, πάρα πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να δούμε προς το παρόν. Περιμένουμε να έρθει η συσκευή να την δούμε πιο αναλυτικά. Σας αφήνω προς το παρόν να πάω να δω και τα υπόλοιπα, να τα αναφέρουμε και αυτά. Όλα τα βίντεο θα είναι στο κανάλι μας. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι λοιπόν, τα λέμε.